Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμητική πρόσκληση που κάνατε. Ήταν αδύνατο να αρνηθώ, παρότι είμαι καλεσμένο σε ένα άλλο συνέδριο στην Κέρκυρα και αύριο θα ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί, γιατί θα πρέπει 11.30-12 ώρα να είμαι στην Κέρκυρα. Αλλάξτε τον κόπο, γιατί η ομιλία που θα σας κάνω με απασχολεί, το θέμα της με απασχολεί σχεδόν από παιδί. Στο χωριό μου είναι ακόμα ο μύθος ότι έκανα πάντα παρέα με γέρους ανθρώπους, με ηλικιωμένους, γιατί από μικρό παιδί με συνέρπαζε η ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι η ζωή, γιατί γερνάμε, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και τα τελευταία 15 χρόνια αρχίζω λίγο και το παντρεύω και επιστημονικά, έχουμε κάνει και εμείς κάποια έρευνα γύρω από αυτά τα πράγματα, αλλά η ομιλία μου απόψε θα είναι λίγο περισσότερο φιλοσοφική, θα έλεγα, παρά τόσο πολύ επιστημονική, και για ανθρώπους που δεν είναι τόσο καλά εξοικειωμένοι με μοριακούς ή κυταρικούς μηχανισμούς, ή θα προσπαθήσω όπου αναφερθώ σε αυτούς να είμαι πάρα πολύ, θα έλεγα, απλός. Το γυράσκον λοιπόν σώμα, αυτούς τους δύο κυρίους τους χωρίζουν 96 χρόνια. Πώς το ξέρω? Συμπίπτει ο μικρός να είναι εγγονός μου και ο μεγάλος να είναι ο προπάπος του. Αυτή λοιπόν η εκπληκτική φωτογραφία περιγράφει αυτή την ομορφιά της ζωής που περνούν οι άνθρωποι. Συζητώντας λοιπόν με πάρα πολλούς, συγκράτησα πριν από χρόνια μια μαντινάδα που μου είπε ο Γιάννης ο Βάρδας, θα τον βρείτε σαν Λιραρογιάννη από τον Κρούστα Λασιθίου. Είναι χωρίς, δεν έχει πάει στο σχολείο, αλλά είναι πολλές φορές τον συγκρίνω με καθηγητές πανεπιστημίου από πλευράς γνώσεων, διαβάσματος και επιμηθείων. Μου είπε λοιπόν, συζητώντας το μεγάλο πρόβλημα του γύρατος, στην εξής μαντινάδα: «Ώσπου να πω επόσπυρα, ήρθενε και το θέρος. Κι ώσπου να πω πως είμαι νιός, είμαι άσκημος και γέρος». Συνοψίζοντας με 5 λέξεις, με ένα απλό δύστιχο, την ουσία του πράγματος που την είχα ακούσει στη δευτέρα τάξη του δημοτικού από μία δασκάλα μου, που έπαιρνε σύνταξη εκείνη τη χρονιά, που μας αποχαιρέτησε με μια κουβέντα: «Παιδιά μου, η ζωή είναι μια ρουφιά νερό». Τόσο της φάνηκε. Αλλά αυτή η αργή κατά κάποιους, αλλά η πολύ γρήγορη εν τέλει διαδικασία που περνάμε όλοι, έχει την ομορφιά της. Απόψε θα προσπαθήσω να σας πω, να σας πείσω για κάτι που με ταλανίζει χρόνια και πιστεύω ότι έχω δίκιο. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η κεντρική ιδέα της ομιλίας μου απόψε? Ότι οι κυταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί της γύρανσης είναι παρόμοιοι, για να μην πω εντελώς παρόμοιοι, με αυτούς των χρονίων νοσημάτων που θα συζητήσετε αυτό το συνέδριο. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής: είναι εν τέλει τα χρόνια νοσήματα μια επιταχυνόμενη γύρανση συγκεκριμένων ιστών ή οργανικών συστημάτων που οδηγούν φαινοτυπικά σε μια σωρία συμπτωμάτων βιοχημικών, αιματολογικών και άλλων δειχτών που αποτελούν μια διάγνωση, μια οντότητα νοσολογική? Πιστεύω στο τέλος, τουλάχιστον να σας εμβάλλω στην αμφιβολία, ότι μπορεί να είναι αυτά τα δύο που λέμε. Θα ξεκινήσω με λίγο μυθολογία. Θα σας πω για το μύθο της Ιούς και του Τιθωνού. Όπως ίσως γνωρίζετε πολύ, η θεά της αυγής τη λέγανε Ιώ, οι Ρωμαίοι την έγανε Αουρόρα, Αρουώα, και ήταν αδελφή του ήλιου και της Σελήνης και συνδεκαλεγόταν, ήταν μια δευτερεύουσα θεότητα, στους Τιτάνες της δεύτερης γενιάς. Σύμφωνα με τους αρχαίους, ανέβαινε το πρωί και σκόρπιζε το έρευος του σταδιού με τις ακτίνες της, φέρνοντας την ημέρα. Όμως αυτή δεν ήταν και πάρα πολύ καλό κορίτσι. Λένε ότι την καταράστηκε η Αφροδίτη επειδή τα έφτιαξε με τον Άρη να είναι μονίμως λέμαργη ερωτικά. Νομίζω ότι είναι μια έκφραση που όλοι την καταλαβαίνουμε. Έτσι λοιπόν της άρεσαν τα αγόρια και οι νεαροί, ειδικά οι ωραίοι, και ένα πρωί λοιπόν, καθώς ξύπνησε και σκόρπισε το σκοτάδι, τα μάτια της έπεσαν στο νεαρό Τρώα πρίγκιπα, τον Τιθωνό, που εκείνη την ώρα ξύπναγε με κατάξανθος, μειώδης, ψηλός, πανέμορφος. Δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από πάνω του και βεβαίως τον πόθησε διακαώς για εραστή της, όπως η κατάρα της Αφροδίτης είχε προδιαγράψει. Και χρησιμοποιώντας τη θεϊκή της δύναμη, τον απήγαγε.
Τον πήγε στο παλάτι στην Εθνοπία, όπου εκεί έγιναν βέβαια εραστές και μάλιστα γέννησαν τον Εμαθίωνα, βασιλιά της Αιθιοπίας, που αργότερα σκοτώθηκε από τον Ηρακλή, και τον Μέμνονα, ένα Τρώα υπερασπιστή, που αργότερα σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα. Ήταν ένας παράξενος ερώτας. Γιατί μια μονίμως νέα και αθάνατη θεά είχε ερωτευτεί και συζούσε με έναν κοινό θνητό. Έμπαινε λοιπόν το πρόβλημα, τι θα γινόταν αν αυτός άρχισε να γυρνάει ή να πεθάνει. Ήταν θνητός. Ξέρετε, από τότε οι θεές ήταν πάρα πολύ αιμονικές και επίμονες. Λοιπόν, πήγε στο Δία και του ζήτησε να τον κάνει αθάνατο. Ο Δίας αρνήθηκε, ήταν άπρεπο, του είπε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε, εκείνες οι αρχαίες θεές πόσο επίμονες ήταν. Και έτσι τον έπεισε και ο Τιθωνός κέρδισε την αθανασία. Όμως ήταν μια άπρεπη πράξη, ένα άπρεπο σμίξιμο. Γιατί δεν ζήτησε Υιός ταυτόχρονα και την αιώνια νεότητα. Ζήτησε μόνο την αθανασία. Με αποτέλεσμα, μετά από μερικά χρόνια, ξύπνησε ένα πρωί. Φανταστείτε να ξυπνάει ένα πρωί η πολύ όμορφη και νεαρή θεά και να βλέπει δίπλα της έναν άνδρα, ο οποίος άρχισε να γκριζάρει, άρχισε να έχει ρητίδες, να έχει λίγο κρεμασμένα μάσκουλα πλέον, κυλίτσα. Καταλαβαίνετε ότι θα αισθάνθηκε άσχημα. Μεγάλωνε λοιπόν, μεγάλωνε, γέρασε. Γέρασε τόσο πολύ, περισσότερο και από κάθε γέρο που ξέρετε εσείς, τόσο πολύ, σε απερίγραφτο βαθμό. Και καταλαβαίνετε, όχι μόνο οστεοαρθρίτιδα έπαθε, αλλά ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς. Δεν μπορούσε πλέον να κάνει τίποτα, παραπονιόταν, πόναγε, έκλαιγε, φλιαρούσε ασυνάρτητα, έπαθε και άνοια, χωρίς δύναμη στα άκρα του να κινηθεί. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο μίζερο, ώστε η ιό άρχισε να αποθείται από την εικόνα του και την πίκρα των γυρατιών του δεν άντεξε άλλο. Τον έβαλε στα υπόγεια και τον άφησε εκεί, προσπαθώντας βέβαια να τον ξεχάσει. Ο Τιθωνός δεν πέθαινε, άρχισε να φθήνει ακόμα περισσότερο, ακόμα δεν του απούμενε τίποτα σχεδόν, παρά μόνο η φωνή όπου τραγουδούσε τον έρωτα και οικέτευε τους θεούς να τον αφήσουν να πεθάνει. Τελικώς, τη λύση την έδωσε με τη θεϊκή της δύναμη Υιός, η οποία, μην αντέχοντας πλέον να ακούει αυτούς τους τρίνους, τον μετέτρεψε σε τζιτζίκι. Όπως ξέρετε, τα τζιτζίκια ζουν 17 χρόνια σαν σκουλίκια στο έδαφος και μόνο ένα καλοκαίρι πεθαίνουν τραγουδώντας. Και το τραγούδι του τζιτζικιού θα πρέπει να μας θυμίζει όποτε το ακούμε αυτόν τον παράξενο έρωτα, τον άπρεπο έρωτα, τον έρωτα χωρίς ισορροπία, θα έλεγα. Ήταν τόσο δυνατή αυτή η ιστορία, ώστε πάρα πολλοί ζωγράφοι έχουν ζωγραφίσει αυτή την ιστορία και αν θα βρεθείτε σε διεθνή μουσεία και δείτε αυτή την εικόνα, θυμηθείτε την ιστορία που σας είπα. Και μάλιστα συγκίνησε πάρα πολλούς ποιητές. Εδώ ο βασιλιάς της Βικτωριανής ποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Alfred Lord Tennyson, έγραψε ένα ολόκληρο ποίημα, εξαιρετικό ποίημα, όποιος θέλει να το διαβάσει, το οποίο στην ουσία είχε εμπνευστεί από αυτόν τον υπέροχο μύθο. Τι ήθελαν όμως να μας πούνε οι αρχαίοι με όλο αυτό? Ότι ήταν άπρεπο? Μια έτσι θα έλεγα επιδερμική προσέγγιση είναι αυτή. Θέλω να σταματήσω εδώ το μύθο και αργότερα να τον ξανασυναντήσουμε, να δούμε έχει κάποια εφαρμογή στη σημερινή ομιλία. Συνδέεται με τη γύραση και τα χρόνια νοσήματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το μαρτού σώματος. Τι είναι λοιπόν η γύρανση? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χρονικά, η χρονικός έτσι, οι χρονικές διαδικασίες αποσάθρωσης των φυσιολογικών λειτουργιών του σώματός μας, οι οποίες είναι απαραίτητες για να ζούμε, αλλά και να αναπαράγουμε. Προσέξτε, τη φύση δεν την ενδιαφέρουμε. Την ενδιαφέρουμε μόνο να βγάλουμε απογόνους καλύτερους από εμάς. Δεν την ενδιαφέρει τη φύση τίποτε άλλο. Μην νιώσετε κατάθλιψη, αυτό αφορά όλους μας. Και η γιαγιά μου έλεγε, όπου ποθάνουν πολλοί μαζί, θάνατος δεν λογιέται. Θα πρέπει λοιπόν να σας πω το εξής, ότι σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο με ενέπνευσε να ασχολούμαι με αυτά, που βλέπετε εδώ την παραπομπή του, μου μπήκε η ιδέα ακριβώς, μου εμφυτεύθηκε η ιδέα μέσα από αυτόν τον εμπνευσμένο συγγραφέα, ότι οι χρόνιες αρρώστιες δεν συνδέονται απλά με την ηλικία. Πιθανότατα είναι μια επιτοχυνόμενη γύρανση
συγκεκριμένων ιστών, οργανικών συστημάτων, οργάνων που φαινοτυπικά σε εμάς εμφανίζονται ως συγκεκριμένα νοσήματα. Αλλά οι μοριακοί και κυταρικοί βιολογικοί μηχανισμοί που παραπέμπουν σε αυτές, που τις δημιουργούν, στην ουσία είναι πανομοιότυποι με αυτούς που προκαλούν γύρανση. Και θα σας το αποδείξω αυτό. Στη γύρανση λοιπόν δημιουργούνται, μάλλον επισέρχονται όλοι αυτοί οι, θα έλεγα, οι μηχανισμοί που βλέπετε εδώ, που οδηγούν στην ουσία σε μία, θα έλεγα, δυσλειτουργία της εξοικειωτάριας ουσίας, που οδηγεί σε μία καταστροφική διασύνδεση των κυττάρων και της επικοινωνίας μεταξύ τους, σε μία τέλεια εξάντληση των πιο δημιουργικών κυττάρων του σώματός μας, που είναι τα stem cells, και πολλά από αυτά στην ουσία γίνονται, θα έλεγα, κύτταρα ζόμπι, δηλαδή τα θνησιγενή κύτταρα, αυτά που λέγονται senescent cells, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κύτταρα ζόμπι, θνησιγενή, δεν κάνουν τίποτα. Φανταστείτε έναν ανοϊκό πατέρα ή μια ανοϊκή μητέρα που δεν σας γνωρίζει, που δεν μπορεί να κινηθεί, που ιστροφεί και που βρίσκεται μέσα στην οικογένεια. Όχι μόνο είναι προβληματική, αλλά δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την οικογένεια, αν πάρουμε την οικογένεια ένας οργανισμός. Έτσι είναι αυτά τα κύτταρα. Είναι τα κύτταρα ζόμπι, συσσωρεύονται όλο και περισσότερο στον οργανισμό και δημιουργούν το πρόβλημα. Όλοι οι μηχανισμοί που επισέρχονται σε αυτούς τους τρεις κύριους ομαδοποιημένους, έτσι, ομαδοποιημένα μονοπάτια που φέρνουν το γύρας, εμπεριέχονται στο εσωτερικό αυτού του κύκλου και θα μιλήσω για τρεις από αυτούς. Τα τελομερή, τις επιγενετικές επιδράσεις και τον κυταρικό θάνατο. Τα τελομερή τα ξέρουμε όλα. Το 2009 μάλιστα, τρεις μεγάλοι επιστήμονες πήραν το Νόμπελ για την ανακάλυψή τους το πώς αυτά με την κυταρική διαίρεση με τα χρόνια βραχύνονται και έτσι δημιουργείται συνεχεία στα κύτταρα που δεν έχουν αρκετά τελομερή, καθόλου τελομερή, και στην ουσία γίνονται αυτά τα θνησιγενή κύτταρα και αργότερα τα αποπληκτικότα κύτταρα στον οργανισμό μας. Αυτά τα τελομερή μοιάζουν λίγο με το πλαστικό που έχουν τα κορδόνια μας, που άμα φύγει δεν μπορούμε να το περάσουμε από την τρύπα εύκολα, γίνεται χάλια και πρέπει να αλλάξουμε τα κορδόνια μας. Έτσι δεν είναι. Προστατεύει, δεν κωδικοποιεί πληροφορίες, αλλά προστατεύει το DNA μας. Έχει βρεθεί λοιπόν, εδώ σας έχω μια μελέτη που αφορά το πνευμονικό εμφύσημα και τους καπνιστές, έχει βρεθεί λοιπόν ότι τα τελομερή κυττάρων συγκεκριμένων, όπως είναι τα κυκλικά κύτταρα τύπου 2 και τα ενδοθυλιακά κύτταρα που αφορούν βέβαια την κυκλοφορία, την πνευμονική, στην ουσία τα τελομερή είναι μειωμένα στους καπνιστές και ιδίως μειωμένα στους χρόνιους αποφρακτικούς σε σχέση με τους, μη καπνιστές και τους μη αποφρακτικούς, αντίστοιχα ίδιας ηλικίας και περίπου με τους ίδιους παράγοντες στη ζωή τους. Αντίστοιχα με αυτή την παρατήρηση και στις ίδιες ομάδες των αρρώστων, αυτά τα θνησιγενή, τα κύτταρα ζόμπι, ακριβώς ήταν αυξημένα. Άρα έχουμε μία διασύνδεση ευθεία της γύρανσης σαν γενική έννοια, με τη γύραση ενός οργάνου και την πρόκληση μιας συγκεκριμένης, θα έλεγα, αρρώστιας. Έτσι λοιπόν, με τα τελομερή κατεστραμμένα σε δύο βασικά κύτταρα του πνεύμονα, είναι λογικό αυτά τα θνησιγενή, τα κύτταρα ζόμπι, όπως είπαμε, τα θνησιγενή, τα κύτταρα που έχουν πάθει senescence, όπως λέτε, να μετατρέπονται σε κύτταρα ζόμπι, πόσο ανοϊκός πατέρας ή μάνα δεν μας αφήνει σε ησυχία μες στο σπίτι, δεν κοιμάται, μας ξυπνάει, ιστροφεί, πρέπει να του δώσουμε φάρμακα, πρέπει να τον υποβαστάζουμε. Πρέπει να τους περιποιούμαστε, δεν λέω, αλλά για να γίνει έτσι εύκολο το τι είναι τα θνησιγενή κύτταρα. Όχι μόνο λοιπόν δεν κάνουν τη δουλειά τους, αλλά προκαλούν και φλεγμονή και επιταχύνουν την γύραση αυτού καθεαυτού του οργάνου, χωρίς να υπάρχει γύρανση, χωρίς να έχει προχωρήσει η ηλικία ενός ανθρώπου. Και εδώ σας έχω μερικές μελέτες ακριβώς, μια μεγάλη μελέτη μετα-ανάλυσης που δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε σε σχέση με τα τελομερή και με την μείωση της εφηβιών, που είναι ένας όγκος που έχει σχέση με τον πνεύμονα. Το ίδιο πράγμα έχει υπάρξει και σε ενωτικές διαδικασίες, όπως βλέπετε εδώ,
από μια μεγάλη μετανάλυση. Υπάρχει και μια δικιά μας μελέτη. Πρώτο όνομα είναι η Κατερίνα Αντωνίου, που αύριο θα τρέξει το φροντιστήριο για την Ίνωση. Το 2012, εμείς βέβαια δεν βρήκαμε διαφορά στα τελομερή σε σχέση με τους υγιείς. Πολλοί άλλοι όμως ερευνητές βρήκαν, και μάλιστα η γενική εικόνα από αυτή τη μετανάλυση, ότι υπάρχει μείωση του μήκους των τελομερών σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ηνωτικές διαδικασίες από διάφορα νοσήματα, μεταξύ των οποίων και ρευματοειδής αρθρίτης, σε σχέση με φυσιολογικούς που δεν είχαν ρευματοειδή αρθρίτιδα και είχαν την ίδια ηλικία. Και επειδή είναι εδώ ο κύριος Πατριανάκος, έμεινε ή έφυγε? Έφυγε. Αν και του είχα ένα slide που λέει ότι και στην υπέρταση τα τελομερή είναι χαμηλά. Πέρα λοιπόν πάσης αφιβολίας, πιστεύω ότι έχουμε στοιχεία να πιστέψουμε ότι τα τελομερή δεν μας γυράσκουν γενικώς. Υπάρχει μια πρώιμη γύραση οργάνων που οφείλεται στα τελομερή, που βλάπτονται σε όργανα στόχους. Με συνέπεια να υπάρχει γύραση οργάνου πλέον, γύραση φυσιολογικής λειτουργίας και μια πάθηση, που βέβαια εμείς τη βλέπουμε φαινοτυπικά με κάποια συμπτώματα και κάποιους εργαστηριακούς, ακτινολογικούς ή κλινικούς δείκτες, και της δίνουμε τη θεραπεία της. Προχωράμε μετά τα τελομερή στα epigenetics. Τι είναι τα epigenetics? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία διαδικασία όπου το σώμα κατά κάποιο τρόπο παθαίνει κάτι και δεν διαβάζει καλά τις πληροφορίες του DNA. Με συνέπεια να μπορεί να μεταφράζει αυτές τις πληροφορίες τις γονιδιακές, να τις κάνει πρωτεΐνες και να επιτελεί τις λειτουργίες του σώματος. Δεν υπάρχει βλάβη του γενετικού υλικού, δεν χαλάει το DNA μας, αλλά δεν μπορούμε να το διαβάσουμε καλά. Κατά κάποιο τρόπο είναι ο συνδετικός κρίκος των παραγόντων κινδύνου, είτε από τον ξενιστή, από το περιβάλλον, το οποίο βλάπτει, δημιουργεί επιγενετικά φαινόμενα και εν συνεχεία μια λανθασμένη έκφραση του DNA μας και οδηγεί σε αρρώστιες. Το DNA μας, ξέρετε, είναι πακεταρισμένο όπως το καρούλι που ράβουμε. Αλλά δεν είναι πακεταρισμένο απλά. Αυτό το καρούλι που βλέπετε, το στρογγυλό, που αποτελείται από κάποιους ουσίες που λέγονται ιστόνες, κρατάει και προφυλάσσει, κάνει αμπαλάζ στο DNA μας. Με συνέπεια, όταν πρέπει να ξετυλιχτεί αυτό το DNA, να το διαβάσουμε, να φτιάξουμε τις πρωτεΐνες μας, αυτό πρέπει να το κάνει πρώτα η ιστόνη. Αυτή θα αφήσει τα γονίδια να εμφανιστούν και να τα διαβάσουμε. Αυτή είναι που παθαίνει το πρόβλημα και αυτά λέγονται epigenetics. Αυτοί λέγονται epigenetics, επιγενετικοί μηχανισμοί, που δεν αφήνουν δηλαδή να ξετυλιχτεί το κουβάρι, η κλωστή μας και να ράψουμε το πατελόνι μας. Γιατί το αμπαλάζ έχει χαλάσει και δεν αφήνει την κλωστή να ξετυλιχτεί όμορφα. Μοιάζει πάρα πολύ με το scratch των CD μας. Η μουσική υπάρχει μέσα εκεί, στο CD που είναι καταστραμμένο. Αν μπορέσαμε να βγάλουμε τα scratch, η μουσική υπάρχει. Αυτό είναι epigenetics. Δεν έχει χαλάσει η μουσική που είναι το DNA μας. Έτσι ακριβώς, με αυτό το απλό παράδειγμα, θα ήθελα να σας πω τι είναι οι επιγενετικοί μηχανισμοί. Και έχουμε επιγενετικούς μηχανισμούς που παντρεύουν τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τους κάνουν αρρώστια. Εδώ βλέπετε μια γύρανση εξαιτίας δύο ιδανικά διδύμους, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική γύρανση, εμφάνιση, γύραση του δέρματος, διότι η κυρία αριστερά ήταν αγρότησα και δούλευε κάτω από τον ήλιο. Η κυρία δεξιά πήρε ορμονική υποκατάσταση και φαίνεται πολύ νεότερη από την αριστερή που δεν πήρε. Βεβαίως, είμαι πνευμονολόγος, δεν θα μπορούσα να μην σας μιλήσω για το κάπνισμα. Καπνίστρια δεξιά, μη καπνίστρια αριστερά. Ideal twin, που έχει τελείως διαφορετική, μα διαφορετική εμφάνιση. Γιατί ο καπνός δημιούργησε επιγενετικές βλάβες και στην ουσία δεν διάβασε το DNA καλά αυτή η κυρία, το DNA της, και έφτιαξε πολλά κύτταρα ζόμπι στο δέρμα της και φλεγμονή και έφτιαξε ρητίδες και λοιπά και λοιπά και άλλα πράγματα στους πνεύμονες και ούτω καθεξής. Άλλοι δίδυμοι πάλι καπνιστής. Έτσι λοιπόν νομίζω πέραν πάσης αφιβολίας ότι οι επιγενετικοί παράγοντες δημιουργούν προβλήματα. Πώς τα δημιουργούν? Μέσω ενός συστήματος που λέγονται sirtuines
και οι στόνες. Δηλαδή, γίνεται μία διαδικασία στο κύτταρο μέσω των παραγόντων κινδύνου, πέφτει το NAD μέσα σε αυτά τα κύτταρα, πέφτουν οι σιρτουίνες, ο κύκλος, αυτές επιδρούν, που είναι κάποιες πρωτεΐνες μεταφραστικές, επιδρούν στις ιστόνες και οι ιστόνες δημιουργούν αυτόν τον θόρυβο του DNA που μέσω microRNA στην ουσία δημιουργεί κατ' ουσίαν βλάβη στο DNA, όχι καθεαυτό καθεαυτό, αλλά στη μεταφραστικότητά του, και αυτός ο κύκλος κλείνει με συνέπεια να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Και βεβαίως η πτώση των σιτρουινών δεν δημιουργεί μόνο μεταφραστικά προβλήματα του DNA, όπως βλέπετε εδώ, αλλά απευθείας και μάλιστα σε συγκεκριμένα κύτταρα στόχους, μέσω μονοπατιών μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες φλεγμονώδεις διεργασίες, όπως πολύ καλά ξέρετε. Δεν θέλω να επιμείνω, διότι κάθε βέλος από εκεί θα ήθελε ίσως μια συνεδρία για το να την αναλύσουμε. Και βλέπετε εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο σχηματικά πώς γίνεται αυτό. Η σιτρουίνη λοιπόν σε έναν υγιή είναι σε ψηλές δόσεις. Δημιουργεί ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν ξέρω τι θέλει, αλλά θα τον γιώσω. Δημιουργεί λοιπόν, διασπά, ακετιλιώνει το φόξο, που είναι ένα ένζυμο το οποίο έχει να κάνει πολύ με την ενέργεια και το survival κυττάρων φλεγμονωδών, με συνέπεια τα φλεγμονώδη κύτταρα, τα senescent cells, να φεύγουν από την άρθρωση και η άρθρωση να παραμένει υγιής. Όταν όμως υπάρχει ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο κύκλος αυτός διακόπτεται, με συνέπεια να συσσωρεύεται στην άρθρωση φλεγμονή. Και αυτό δεν είναι μία παρατήρηση σχηματική, έχει αποδειχθεί σε μελέτες. Βλέπετε εδώ οι σιτρουίνες και οι στόνες πόσο χαμηλότερες είναι στην οστεοαρθρίτιδα με το μαύρο και στην ρευματοειδή αρθρίτιδα με το γκρι. Τα ίδια πράγματα παρατηρούμε και στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως βλέπετε, με το μαύρο οι μη καπνιστές, με το γκρι οι καπνιστές και με το άσπρο οι COPD. Άρα, άλλη μία διασύνδεση που τα επιγενετικά δεν δημιουργούν μόνο γύρανση γενικότερη, αλλά εξειδικευμένες επιγενετικές βλάβες και παράγοντες κινδύνου επιδρούν σε κύτταρα στόχους και σε συστήματα και σε οργανικά συστήματα στόχους, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα γυρασμένο όργανο το οποίο φαινοτυπικά είναι μια συγκεκριμένη αρρώστια, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτης, παραδείγματος χάρη. Θα περάσω στο τελευταίο κομμάτι της διάλεξής μου, το οποίο είναι και το μεράκι μου, που αναφέρεται στην ουσία, θα έλεγα, στην εξέλιξη και στην γύρανση. Η θεωρία αυτή είναι υπό το γενικό όρο το φθαρτό σώμα ή το απορριπταίο σώμα, και η κυριότερη του εξήγηση ή μια από τις κυριότερες εξηγήσεις είναι η λεγόμενη ανταγωνιστική πλειοτροπία, η θεωρία της ανταγωνιστικής πλειοτροπίας. Τι είναι η ανταγωνιστική πλειοτροπία? Είναι η ιδιότητα μερικών γονιδίων που έχουμε, τα οποία αλλιώς λειτουργούν όταν είμαστε νέοι και αλλιώς λειτουργούν όταν είμαστε γέροι. Αυτή λοιπόν η δυσυπόστατη τάση τους δημιουργεί προβλήματα και εξηγεί πολλές φορές και τα χρόνια νοσήματα εκτός από την ενηλίωση. Ένα κλασικό παράδειγμα πήρα από το mTOR. Το mTOR, ξέρετε, είναι ένα ενζυμικό σύστημα ή μάλλον μια τεράστια κατηγορία ενζυμικών συστημάτων και μονοπατιών, περισσότερο από 250 μονοπάτια, βρίσκεται σε κάθε κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό το σύστημα ασχολείται με την ανάπτυξη των κυττάρων, με τον πολλαπλασιασμό, με την κινητικότητά τους, με την επιβίωσή τους, με την πρωτεϊνοσύνθεση, με την αυτοφαγία, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και βλέπετε τους παράγοντες που αυξάνουν το mTOR. Θα δείτε ότι αυτό, τα γονίδια που κωδικοποιούν αυτό το ενζυμικό μονοπάτι, είναι αυξάνοντας το mTOR στην νεαρή ηλικία, προκαλούμε μυς, προκαλούμε ευεξία μέχρι την ενηλικίωση. Από εκεί και ύστερα λες και παθαίνει κάτι άλλο, και όταν υπερενεργοποιείται δημιουργεί ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να προσπαθούμε, μειώνοντας τις θερμίδες και δίνοντας ορισμένα φάρμακα όπως η μετφορμίνη, παραδείγματος χάρη, να
στην ουσία να δράσουμε εναντίον αυτού του συστήματος, προσπαθώντας να ανακόψουμε αυτή την καταστροφική του δυσυπόστατη πορεία. Αυτή λοιπόν η δυσυπόστατη διαδικασία του mTOR, αν θα βάλετε mTOR και ρευματοειδή αρθρίτα, mTOR και αυτοάνωσα νοσήματα, θα βρείτε εκατοντάδες άρθρα ερευνητικά που συνδιαλέγονται αυτό το θέμα. Και βλέπετε πόσο παρεβαίνει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που προκαλούν γύρανση και δημιουργούν τη γύραση του σώματος. Έτσι λοιπόν έχει διασυνδεθεί και με την πνευμονική νοση, ειδικά το μονοπάτι PI3K, που είναι ένα μονοπάτι πάρα πολύ κοινό και στον καρκίνο, καθώς επίσης και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όπως το βλέπετε εδώ, όλα σχεδόν τα υποσυστήματα του mTOR εμπλέκονται στην ανοσολογία και στα μονοπάτια φλεγμονής της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, νομίζω πριν 3 μήνες, και συνέπεσε να το διαβάσω. Ένα άλλο σύστημα το οποίο έχει αυτή τη δυσυπόστατη διαδικασία είναι το WNT ligands, το οποίο σε συνδυασμό με τις πρωτεΐνες που λέγονται β-κατενίνες μπορούν να προκαλέσουν μέσω του TCF, που είναι ένας άλλος παράγοντας που έχει σχέση πολύ με τα λευκοκύτταρα, και στο να προκαλέσει γύρανση, η κακή του διαδικασία όσο περνάνε τα χρόνια, αλλά και μέσω κάποιας άλλης διαδικασίας, είτε να έχει προστατευτική η διαδικασία, όταν ειδικά, θα έλεγα, είμαστε πιο νέοι. Όλη αυτή η διαδικασία, και το βλέπουμε εδώ πάρα πολύ καλά σε αυτό το άρθρο, πώς λειτουργεί στο θέμα της οστεοαρθρίτιδας το σύστημα αυτό του WNT με τις κατενίνες, στο επίπεδο της οστεοαρθρίτιδας. Δεν θέλω να σας μπλέξω πάρα πολύ να σας εξηγήσω όλα αυτά τα μοριακά μονοπάτια, διότι είναι περασμένη ώρα, αλλά και διότι δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι να πούμε ότι και σε αυτήν την κατηγορία του φθαρτού σώματος, την θεωρία της γύρανσης, φαίνεται ότι υπάρχει αντίστοιχη ανταγωνιστική πλειοτροπία και στα χρόνια νοσήματα, μόνο που εκφράζεται σε ένα συγκεκριμένο οργανικό σύστημα. Και έτσι το γυράσχει στην ουσία και εμείς το αντιλαμβάνομαστε σαν αρρώστια. Έρχομαι τώρα στο αρχικό ερώτημα. Πώς ο μύθος της ιούς και του διθμνού συνδέεται με τη γύραση και τα χρόνια νοσήματα? Εμείς ζούμε κάπως έτσι, αν τα πράγματα εξελιχθούν φυσικά. Δηλαδή ζούμε μέχρι τα 65 μας, παραδείγματος χάρη, χωρίς πολλά προβλήματα υγείας, και με το κόκκινο μέχρι να πεθάνουμε, με προβλήματα που συνδέονται με την ηλικία, age-related diseases. Υπάρχει ένα ratio, μια χρυσή αναλογία, 1 προς 4 ή 4 προς 1. 4 χρόνια, 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια έχει το πρώτο καλό κομμάτι μας σε σχέση με το επόμενο κομμάτι μας. Καθώς προχώρησε η ιατρική, στην ουσία γίναμε τυθωνοί όλοι μας. Μπήκαμε στο μύθο του τυθωνού. Τι κάνουμε? Μακραίνουμε τη ζωή, επιβιώνουμε περισσότερο, προσπαθώντας να δώσουμε φάρμακα να θεραπεύσουμε την αρρώστια. Δεν είναι κακό, αλλά χαλάσαμε αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία αναλογία. Στην ουσία γίναμε τυθωνοί. Η δικιά μας ιό μας έκανε τυθωνούς. Και η ιό η δικιά μας είναι η ιατρική. Η σημερινή ιατρική, και έτσι όπως εκδηλώνεται και υλοποιείται σήμερα. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να κάνουμε, βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όσοι θέλουμε να παντρευτούμε νέες γυναίκες, έτσι. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, γιατί χαλάμε πάρα πολύ και μπαίνουμε σε ένα άπρεπο θέμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι στην ουσία η ιατρική μας να ασχοληθεί, να απαντήσει σε αυτούς τους μηχανισμούς. Έτσι να αυξήσει το κομμάτι το υγιές της ζωής μας και έτσι ο μαγικός, η μαγική αυτή αναλογία να επανέλθει στη σταθερότητά της. Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι όλοι θέλουμε να ζούμε πολλά χρόνια, αλλά κανείς δεν επιθυμεί να είναι γέρος. Ευχαριστώ πολύ.